Ο ισολογισμός του 2021, για να κλείσω σε αυτό που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμφάνισε ότι η σημερινή διοίκηση το πάει το καράβι στα βράχια. Δηλαδή, εμφάνισε όμως 700.000 ευρώ περισσότερα. Ναι, τεχνιέντος. Διότι έβαλε του 2020 1.750.000 περίπου έσοδα που πληρώσαμε όλοι το 20 για τα επιπλέον τετραγωνικά μας να τα νομοποιήσουμε, ναι, με μία απόφαση και κύκλου που έστειλε η κυβέρνηση. Και αυτά τα χρήματα μπήκαν στη χρήση του 2021. Είναι απαγορευτικό. Η χρήση ενός έτους είναι αυτό το οποίο συμβαίνει από 1 Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Και όχι τα άλλα τα οποία έρχονται από άλλα έτη. Μπορούν να εγγραφούν στον ισολογισμό, αλλά όχι στη χρήση. Άρα τα αποτελέσματα χρήσεως είχαν ζημιές 1.250.000. Και αυτό παρότι το κράτος χρηματοδότησε κατά περίπου 2.200.000 ευρώ περισσότερο τους δήμους της χώρας και φυσικά και τον Δήμο Θερμαϊκού. Παρότι είχαν επιπλέον έσοδα 2.200, ζημιές χρήση του 2021, φανταστείτε το 2022 θα είναι ακόμη χειρότερα με τα στοιχεία που έχω και φυσικά το 2023 ακόμη χειρότερα. Πάμε και στην ανακοίνωση ότι θα δημιουργηθούν 3 κυκλικοί κόμβοι στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Αυτό δεν είναι στη θετική κατεύθυνση? Πρώτα όλα αυτά οι αναβαθμίσεις γειτονιών ή έργων δεν τις βλέπει κανείς. Δεν υπάρχει κανένα έργο, δεν έχει δημοπρατηθεί κανένα έργο μέσα στο Δήμο. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο έργο το οποίο να τρέχει στο Δήμο και να γίνονται οι αναβαθμίσεις όπως αναφέρονται. Και απαντήσαμε πάνω σε αυτό το δελτίο ότι ποιος βλέπει ένα έργο στη γειτονιά του? Κανείς. Οι 3 κυκλικοί κόμβοι ανακοινώθηκαν το 2019. Είμαστε στο 2022, έχουν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια. Κόμβους φυσικά και δεν είδαμε, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε και καταγγείλαμε το γεγονός ότι ο δρόμος ο οποίος θα γίνουν οι 3 κυκλικοί κόμβοι ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα χρηματοδοτήσει και το έργο. Πρωτίστως όμως πρέπει να γίνει η διαπλάτηση του δρόμου αυτού, δηλαδή αυτός ο δρόμος που συνδέει την Περαία με τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Περιφερειάρχης είχε δεσμευτεί ότι ο δρόμος αυτός είναι στις προτεραιότητες του και για να φτιάξουμε τη μελέτη και να την οριμάσουμε, είχαμε απαιτηθεί στην Εγνατία Οδό ΑΕ, που έχει και την τεχνογνωσία, αλλά είναι απόλυτα στελεχωμένη σε καλύτερο βαθμό από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και θα μπορούσαμε να είχαμε σε ένα χρονικό διάστημα 6-8 έως 8 μήνες μια μελέτη. Αυτό το απεμπόλησε, αυτή τη συμφωνία την απεμπόλησε η σημερινή διοίκηση και έμεινε το να γίνουν 3 κόμβοι που μέχρι και σήμερα δεν έχουν προχωρήσει για να υλοποιηθούν. Είναι στη θετική κατεύθυνση όταν θα γίνουν και κυκλικοί κόμβοι και δεν μπορεί ακόμη και σήμερα, το 2022, στο 2023 οδεύουμε, ναι, να περπατήσει κανείς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να πας από την Περαία στην Αγία Τριάδα. Άρα, κύριε Μαυρομάτη, δεν είστε αντίθετος με το να δημιουργηθούν οι 3 κυκλικοί κόμβοι? Όμως πρέπει να προηγηθεί κάτι άλλο. Η διαπλάτηση, μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ ο Δήμος Θερμαϊκού, θέλω να πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εδώ στο δελτίο του Europe One. Θέλω να πάμε λίγο στο κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας και στην αξιοποίησή του, έτσι όπως την φέρνει η διοίκηση του κυρίου Τσαμαζλή. Και εσείς, όταν ήσασταν δήμαρχος, είχατε συμφωνήσει με τα ΙΠΕΔΙΑ την αξιοποίηση του κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας? Ποια είναι η διαφορά με την τωρινή διοίκηση? Το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδος δεν έχει ποτέ ιδιοκτησία στο κάμπινγκ της Αγίας Τριάδος ο Δήμος Θερμαϊκού. Είναι των ελληνικών τουριστικών ακινήτων ακίνητο και μετά μεταπήδησε στο Ταμείο Ιδιωτικής Περιουσίας, στο ΤΑΙΠΕΔ. Το 2014, τον Ιανουάριο, εγώ ήμουνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν ήμουνα διοίκηση, τότε ήρθε πρώτη φορά ένας διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να πουληθεί το κάμπι της Αγίας Τριάδος. Άγωνος ο διαγωνισμός, διαμαρτυρίες κατοίκων ότι αυτός ο πνεύμονας πρασίνου δεν πρέπει να πουληθεί, μπορεί να μισθωθεί και να γίνει πάλι εκ νέου ένα κάμπι ή να γίνουν και διάφορα κτίρια εκεί που να καλύπτουν ανάγκες των πολιτών.
Δηλαδή